Απόστολος Λύτρας. Μόλις πληροφορήθηκα το ότι κατέθεσε στη συμπληρωματική του πιο κοντά τα μικρόφωνα, λίγο. Απολογία ο καθομολογίαν δολοφόνος. Επανέλαβε ακριβώς τα ίδια με τα προηγούμενα υπομνήματα. Συγκεκριμένα συνεχίζει να κατονομάζει ως ηθικό αυτουργό τον άνθρωπο που ήδη είχε αναφέρει. Επίσης αναφέρει λεπτομέρειες για το άτομο που τον αναφέρει ως Χάρη, ο οποίος λέει ότι το είχε εμφανιστεί, λέει, και μεταφρασμένος. Δίνει ουσιαστικά τα ίδια πράγματα των υπομνημάτων του Σαραντασέλιδου και του Μονοσέλιδου που είχε δώσει. Ξαναλέει λοιπόν ακριβώς τα ίδια πράγματα, με την διαφορά τώρα ότι αναφέρει επίσης ότι δεν είναι αυτός, λέει, που τη σκότωσε. Αυτός, λέει, απλά την τραυμάτισε και δεν ξέρει, δεν πρόλαβε, λέει, να δει ποιοι είναι αυτοί που την σκότωσαν με σκοπό να τον ενοχοποιήσουν. Επίσης έχει προσκομίσει και δύο πολυσέλιδα πάλι χειρόγραφα που ουσιαστικά και εκεί προσπαθεί με τον ίδιο τρόπο να πει ότι δεν είναι αυτός ο δολοφόνος και ότι τον έβαλαν κάποιοι άλλοι να διαπράξει το έγκλημα λόγω της θέσης που είχε η κοπέλα. Αυτό το αναφέρει σε παντού. Για την ακρίβεια λέει ότι ενοχλούσε, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ενοχλούσε τους πελάτες του ηθικού αυτουργού και γι' αυτό το λόγο λέει ότι του ζήτησαν να την τραυματίσει με αποτέλεσμα, λέει, να μην δει ποιος τη σκότωσε. Εγώ, λέει, άρα τους πελάτες του γνωστού δικηγόρου που έχει κατονομάσει. Έτσι αναφέρει. Επαναλαμβάνω ότι δεν έχω δει ακόμα, δηλαδή, με πλήρη λεπτομέρεια τα χειρόγραφα να μπορώ να βγάλω πιο ασφαλή συμπεράσματα. Επιμένει στο όνομα του δικηγόρου που έδωσε στο υπόμνημα που έστειλε μέσα από τις φυλακές. Επιμένει στο όνομα το ίδιο του δικηγόρου, το κατανομάζει ως ηθικό αυτουργό, χωρίς βέβαια, επαναλαμβάνω, να δίνει παραπάνω λεπτομέρειες. Απλά αναφέρει πού έγινε η συνάντησή τους, πότε γνωρίστηκαν, πώς γνωρίστηκαν. Αναφέρει ότι τον επισκέφθηκε στον Κορυδαλό τυχαία για μια δική του υπόθεση, ότι στη συνέχεια τον βρήκε, λέει, εδώ στην Ευελπίδων και ότι εν πάση περιπτώσει μετά την δολοφονία πήγε να τον ξαναβρει, λέει, τον ηθικό αυτουργό, ο οποίος, λέει, δεν τον γνώριζε. Πραγματικά περιμένουμε ακόμα να δούμε. Αυτό, δηλαδή, το πρόσωπο θα κληθούν να καταθέσουμε. Δεν είμαι σε θέση να το να σας πω αν θα κληθούν. Αυτό είναι θέμα της ανάκρισης. Δεν το αποκλείω να κληθούν να καταθέσουν, να καταθέσει αυτόν που κατανομάζει, αλλά επαναλαμβάνω ότι ακόμα και από αυτά που διάβασα δεν βρίσκω κάποιο στοιχείο εγώ προσωπικά που να εμπλέκει με σαφήνεια τον άνθρωπο που κατανομάζει ως ηθικό αυτουργό. Για τους άλλους δύο, λέει, κάτι για τους αστυνομικούς, των μεταγωγών. Αναφέρει για αυτόν τον Χάρη ότι του είχε εμφανιστεί, λέει, μεταμφιασμένος, ότι του είχε πάει με μια περούκα, ότι είναι αστυνομικός, ότι είναι στο μεταγωγό. Ανέφερε πάλι μόνο το ψευδόνυμό του, γιατί έχει κάνει λόγο για ψευδόνυμο, ότι δεν είναι το πραγματικό του όνομα, το Χάρης. Έχει αναφέρει το Χάρης πάλι. Για το τρίτο πρόσωπο που έλεγε, ο Πετρουγάλη. Δεν έχει δώσει γι' αυτό διευκρινήσεις για το τρίτο πρόσωπο που αναφέρει. Σας ξαναλέω ότι έχει δύο χειρόγραφα, βέβαια, τα οποία είναι πολυσέλιδα. Θα δούμε και αυτά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Εγώ, η αίσθησή μου είναι ότι θα συνεχιστεί η έρευνα. Περιμένουμε να δούμε και από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου αν δείξει κάτι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα έχει ισχυριστεί, βέβαια, αφού του μπήκε φυλακή. Έχουμε μάθει αν έγινε δεκτό το αίτημα της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου, της αναπαράστασης, της γραφολογικής εξέτασης. Όχι. Δεν είναι θέμα να γίνει δεκτό το αίτημα. Περιμένουμε να δούμε τι θα διατάξει πλέον ο ανακριτής. Κύριε Λίτρα, εσάς βεβαίως δεν σας επιτρέπεται, λόγω του γεγονότος ότι εκπροσωπείτε τον πατέρα της Δώρας, να επικοινωνήσετε με τον γνωστό δικηγόρο. Ωστόσο, έχετε μια εικόνα ποια είναι η θέση του συγκεκριμένου ανθρώπου, γιατί
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πληροφορηθεί ότι τον εμπλέκει στην υπόθεση. Κοιτάξτε, τώρα από πληροφορίες που του λέτε εσείς δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος, όπως οποιοδήποτε στήσεις, θα είχε πέσει από τα σύννεφα. Να τον κατηγορεί κάποιος δολοφόνος, χωρίς μάλιστα στοιχεία. Ο πατέρας γιατί δεν ήρθε σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, ένας από τους λόγους που δεν ήρθε ο πατέρας είναι ότι εγώ προσωπικά τον παρότρινα να μην έρθει, διότι θεωρώ ότι αυτό που έγινε και την προηγούμενη φορά, και όταν αντικρίζεις στα μάτια των δολοφόνων του παιδιού σου, μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει. Ο πατέρας όμως επιμένει ότι ο καθημολογίαν δολοφόνος της Δόρης λέει την αλήθεια. Ο πατέρας επιμένει ότι δεν μπορεί να την έχει σκοτώσει για αυτόν τον ασήμαντο λόγο με 14 μαχαιριές. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του πατέρα, ότι πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα, το τι άλλο υπάρχει είναι θέμα της ανάκρισης. Πάντως, μέχρι τώρα στοιχεία δεν μπορούμε να μιλάμε για κάποιο στοιχείο που να μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε το ότι υπήρχε συνεργός. Σπύρο. Yes. Θέλετε να πείτε λίγο έτσι το πιο ανθρώπινο κομμάτι για τον πατέρα, πώς βλέπει την εξέλιξη, γιατί συνεχώς βγαίνουν νέα δεδομένα στην υπόθεση, πώς ο ίδιος αντιμετωπίζει τα νέα στοιχεία που συνεχώς έρχονται στο φως? Καταλαβαίνετε ότι ένας πατέρας ο οποίος έχει χάσει το παιδί του, όταν έρχεται αντιμέτωπος με τους ισχυρισμούς αυτούς του κατηγορουμένου, ο οποίος κάθε φορά και ανασκευάζει και λέει καινούργια πράγματα αναπόδεικτα, ότι έχει αναστατωθεί πάρα πολύ. Ο πατέρας θέλει να μάθει την αλήθεια, έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και το μόνο που ζητά είναι να μάθει για ποιο λόγο έφυγε το παιδί του.